Μήπως όμως, κύριε Σεφέρη, τα μεγάλα γεγονότα αναπόφευκτα γεννούν πολιτικά πάθη και επομένως εξηγείται το γεγονός ότι είναι αδύνατη η συνεννόηση. Το ζούμε και στις μέρες μας. Η δημοσιογράφος Μαρία Χούκλη συνάντησε τον Γιώργο Σεφέρη για μια φανταστική συνέντευξη στον προάβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας το βράδυ της 9ης Αυγούστου στο πλαίσιο του 51ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Πρόκειται για μια παράσταση που αποτέλεσε έναν δημοσιογραφικό και παράλληλα θεατρικό μονόλογο. Ανήκω στη γενιά του διχασμού, αλλά δεν είμαι φανατικός. Και στους καιρούς ακόμη που είχαν αποκαλυνωθεί τα πιο τυφλωτικά πάθη, η ροπή μου ήταν να προσπαθώ να καταλάβω την άποψη του άλλου. Πόσο σημαντικό είναι για ένα δημοσιογράφο να παίρνει το 2000 συνέντευξη από τον Γιώργο Σεφέρη? Νομίζω για κάθε άνθρωπο θα ήταν σημαντικό να συνομιλήσει με τον Σεφέρη, με τα κείμενά του πια. Αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι είναι ανεξάντλητος. Ποτέ δεν μπορείς να τον κλείσεις σε μια συνέντευξη, σε μια συνομιλία. Θα μπορούσαμε να καθόμαστε ώρες και να σκαλίζουμε τον παούλο του και να βγάζουμε σκέψεις και ωραίες ιδέες που μπορεί να είναι οδηγός και για το σήμερα. Πάνως είδαμε ότι όλα του τα έργα ήταν η πηγή της εμπνεύσεως από... με τις απαντήσεις μέσα τις οποίες καταφέρατε και κάνατε ένα κείμενο που δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει αν όντως είναι ο Γιώργος Σεφέρης το 2016 ή είναι όλες αυτές οι δεκαετίες το πάντρεμα της εκπληκτικής δουλειάς και της παρακαταθήκης που μας άφησε. Κοιτάξτε, αυτό πράγματι, σωστή παρατήρηση, διότι υπάρχουν παθογένειες στην Ελλάδα που βλέπουμε ότι μας ακολουθούν επί δεκαετίες. Υπάρχουν όμως και διαχρονικά ζητήματα όπως είναι η ελευθερία, η τέχνη, ο έρωτας, η σοφία, η ζωή η ίδια, ο άνθρωπος, που αυτά πάντα θα απασχολούν τις κοινωνίες και τα άτομα. Το πώς να ζήσουν με αυτά τα διαχρονικά μεγάλα ζητήματα. Ο Σεφέρης εκεί, άλλοτε σκοτεινός, άλλοτε ευανάγνωστος, διέτρεχε τα χρόνια πιο πολύ στα δύσκολα, πιο αραιά στα εύκολα, σύντροφος στα κουπιά. Πάντοτε όμως ένας οικείος άγνωστος. Στα σημεία τα οποία είδατε το συγκλώνησαν και το εστιάσατε ήταν κυρίως βέβαια για την μικρασιατική καταστροφή και τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου της Ενάρξεως. Για τον Εμφύλιο δεν έκανε ιδιαίτερη μνήμα ότι ήταν η χειρότερη σελίδα του αιώνα που μας πέρασε? Βεβαίως. Γιατί δεν έγινε αναφορά σε αυτό? Βεβαίως. Απλώς, κοιτάξτε, ήταν τέτοιος όγκος του υλικού που προσπάθησα για κάθε ένα ζήτημα να αντλήσω ορισμένες απαντήσεις. Γιατί θα έπρεπε μετά να κάνουμε ένα θέμα μονάχα. Θα μπορούσε κανείς να είναι απόψη η συνομιλία να είναι αποκλειστικά για τον Εμφύλιο. Τα γεγονότα του Δεκέμβρη, ας πούμε, στην Αθήνα. Και το Δεκέμβριο αναφερθήκατε που ράγησε κυριολεκτικά η φωνή του όταν περιέγραψε τις δραματικές στιγμές από το σπίτι του. Αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι στο κέντρο της Αθήνας γίνονταν μάχες με πολλούς νεκρούς, εκεί που σήμερα περπατούν οι τουρίστες και. Στην Μπλε Πολυκατοικία. Ναι, ή στην Αθηναίων, ή στο Σύνταγμα. Τον ταλάνισε πάρα πολύ το θέμα του ελληνισμού, να καταλάβει τι είναι ο ελληνισμός, ποιος είναι ο Έλληνας, πώς πρέπει να κινείται ο Έλληνας. Ταυτοχρόνως όμως κρατούσε και μια απόσταση και από τον ίδιο, από τις απόψεις του, μια αμεροληψία, γιατί αυτό είναι και το χρέος του διανοούμενου, να μην είναι δογματικός. Ζούμε με τους ίσκιους μας, με τους δαίμονές μας, με τα καλά μας και με τα αρνητικά μας στοιχεία. Πρέπει να έχουμε έντονο το αίσθημα της ευθύνης, ότι οι ευθύνες και γίνουν από τα όνειρα. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν πάντοτε οι πολιτικοί, εκείνοι οι οποίοι ζητούν από εμάς να τους εκχωρήσουμε εκείνη την δύναμη, την εντολή να κυβερνήσουν τις κοινωνίες μας. Ζούμε με τους ίσκιους μας, με τους δαίμονές μας, με τα καλά μας και με τα αρνητικά μας στοιχεία. Πρέπει να έχουμε έντονο το αίσθημα της ευθύνης, ότι οι ευθύνες και γίνουν από τα όνειρα. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν πάντοτε οι πολιτικοί, εκείνοι οι οποίοι ζητούν από εμάς να τους εκχωρήσουμε εκείνη την δύναμη, την εντολή να κυβερνήσουν τις κοινωνίες μας. Και εμείς έχουμε ευθύνη ποιους διαλέγουμε να μας κυβερνήσουν. Οι δημοσιογράφοι είναι πάντα ο πρώτος στόχος. Το είδαμε με τον Ερντογάν, το είδαμε με εσάς. Βέβαια, εσάς χτυπήθηκαν οι πρώτοι γραμμοί. Τώρα, αυτή και την ωραία βραδιά, εγώ θα ήθελα να μείνουμε στο Σεφέρι, στον ωραίο του λόγο, στον ωραίο αυτό χώρο που είναι ο Φάρος και ήταν η εξαιρετική ιδέα του Θοδωρή του Γκόνη να γίνει εδώ. Και νομίζω στην προσήλωση του κόσμου που ήρθε να παρακολουθήσει ένα δύσκολο ποιητικό λόγο, γιατί ο Σεφέρης δεν είναι εύκολος. Είναι δύσκολος και δύστροπος, το λέει και εκείνος. Ευχαριστώ πολύ όλους που τιμήσανε αυτόν τον ποιητή και είναι τυχερή η πόλη της Καβάλας που έχει αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις. Και κλείνοντας, τι θέλετε να πείτε και στους πολίτες που μας βλέπουν το Σερόν, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα σας? Α, ιδιαίτερη πατρίδα μου, ναι. Μακάρι να γίνει και εκεί ένα τόσο ωραίο φεστιβάλ και να τα λέμε και από κοντά. Ευχαριστώ.